Ο τραυματισμένος Αλβέρτης θα παίξει όσο αντέξει. Τουλάχιστον αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να περιγράψουν την κατάσταση τραυματισμένης του Μέσης. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Αλβέρτη και με τον Βαλογιάννη, Καλαϊτζής, Πότσης, Μποντιρόγκα και Ρέβρατσα, οι άλλοι τέσσερις που διάλεξε ο Ζέλικο Βράντοβιτς. Το Ολυμπιακός, ο οποίος απέκλεισε το Περιστέρι στα ημιτελικά και έφτασε σε ένα ακόμα ραντεβού με τον αιώνιο αντίπαλο, με Βούξεβιτς, Παπα-Νικολάου, Δορκοφίκη, Ράτζα και Ρίβερς. Για άλλη μια φορά δηλαδή θα μείνει στον πάγκο στο ξεκίνημα ο Οικονόμου, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε άκουσε τα εξαμάξεις από τους οπαδούς που κάποτε τον αποθέαναν μόλις εμφανίστηκε στο γήπεδο. Να, οι διαιτητές, είπα νωρίτερα τα ονόματά τους, Βορεάδης και Σπυρίδωνος. Φίλιππα. Αν και πρώτο μάτς αυτής της τελικής σειράς, νομίζω ότι είναι και το πιο κρίσιμο από την εξής άποψη. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας και ο Ολυμπιακός στηρίζεται σε δύο ξένους παίκτες προχωρημένης ηλικίας, Rivers και Ράτζα, ο Rivers είναι στα 36, ο Ράτζα είναι στα 35 και με όχι πολύ δυνατά πόδια, και καθώς επίσης ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα και το πρόβλημα του Αλβέρτη, νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό επιβάλλεται, εάν θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο, να κερδίσει το σημερινό μάτς. Εάν δεν κερδίσει, τότε η σειρά αυτή θα γύρει πολύ υπέρ του Παναθηναϊκού, διότι σε μια σειρά 5 αγώνων Ράτζα και Ρίβερς θεωρείται πολύ δύσκολο να αντέξουν. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να αρπάξει, να πάρει το σημερινό μάτς, τότε έχει ελπίδες να τελειώσει τη σειρά στο 3-1 υπέρ του. Βεβαίως αυτό είναι θεωρητικό. Το βέβαιο είναι ότι στο τελευταίο μάτς πρωταθλήματος η απόψη είναι νύχτα. Τζάμπο λοιπόν σε ένα πρώτο τελικό που μπορεί να αποδειχθεί, όπως σας εξήγησε και ο Φίλιππος, αν όχι καθοριστικός, πάντως πάρα πολύ σημαντικός αυτή τη σειρά αγώνων. Θα δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα, από τους βρεθεί να χάνει 1-0. Θα χρειάζεται τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Είναι σημαντικός ή άλλος, Νίκο. Πέραν αυτού που είπα, διότι η νίκη στον πρώτο τελικό δημιουργεί για ψυχολογία. Ειδικά μάλιστα αν κάνει τη νίκη η ομάδα που παίζει εκτός έδρας, δηλαδή αν κάνει το break. Παλαιότερα συνηθίζαμε να λέμε ότι η έδρα βγάζει πρωταθλητή. Αυτά όμως ουσιαστικά καταργήθηκαν πριν από 2 χρόνια, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τότε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, στην τελευταία φορά που οι δυο τους αναμετρήθηκαν στους τελικούς των play-off, αφού πέρυσι ο ΠΑΟΚ έβγαλε νοκάουτ τον Ολυμπιακό και έδωσε αυτός ραντεβού με τον Παναθηναϊκό για τον τίτλο. Ρέβρατσα εναντίον Ράτζα, ενώπιον συνοπείο οι δυο τους για πρώτη φορά από τις πάρα πολλές που θα ακολουθήσουν στο επόμενο δεκαήμερο. Τρεις νίκες χρειάζονται για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Παναθηναϊκός έχει στην έδρα το πρώτο, τρίτο και πέμπτο, αν χρειαστεί να φτάσει μέχρι εκεί το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός με τον Rivers στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Τον Δορκοφίκη εδώ, τον Παπα-Νικολάου, τον Ράτζα. Το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Κροάτη. Τότε το 98 ήταν στο άλλο στρατόπεδο, όπως άλλωστε και ο Οικονόμου, όπως άλλωστε και ο Μπιδούρης. Θα σημειώσω, Νίκο, με ευκαιρία το πρώτο καλάθι του Ράτζα με σούτ από μέση απόσταση. Ότι όσα καλάθια και να βάλει ο Ράτζα από μέση απόσταση, αυτά δεν θα πονέσουν τον Παναθηναϊκό. Για να πονέσει ο Παναθηναϊκός, για να πληγωθεί ο Παναθηναϊκός, ο Ράτζα πρέπει να σκοράρει κάτω από το καλάθι, ώστε να μπορέσει να φύγει και του αντιπάλου ψηλού. Όπως τον Ρέβρατσα, ο οποίος πέτυχε με τη σειρά του το πρώτο καλάθι για τον Παναθηναϊκό, για τον τρεις πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Ο Rivers απέναντι στον Καλαϊτζή. Και τώρα ο Παπα-Νικολάου σε σουτ 3 πόντων, 2-5 μπροστά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει με 2 επιτυχημένες επιθέσεις. Ο Παπα-Νικολάου, τον οποίο δείχνει να τον αφήνει άμυνα του Παναθηναϊκού για να ντουμπλάρει πάνω στο Ράτζα. Και βέβαια αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Εντάξει, ο Παπα-Νικολάου είναι γνωστό ότι δεν είναι ο καλύτερος τριών πόντων, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι σουτάροντας μόνος του μπορεί να τα βάλει. Το φάουλ του Rivers στον Καλαϊτζή πριν ο παίκτης του Παναθηναϊκού φτάσει στο lay-up. Η μπάλα λοιπόν από πλάγια. Ήταν το πρώτο σφύριγμα, τον είδε το σημαίνα, το πρώτο φάουλ. Ο Ράτζα προσπαθεί να μαρκάρει από μπροστά τον Ρέμπρατσα, τουλάχιστον προηγουμένως. Πότσης, η τάπα του Δορκοφίκη. Εντυπωσιακή φάση,
σπάνια βλέπει κανείς τον Φώτση να ανακόπτεται με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως ο Φώτσης είναι αυτός που κόβει, όχι αυτός που κόβεται. Και μάλιστα από έναν παίχτη δεν έχει μεγάλη εμπειρία, δεν έχει μεγάλο όνομα. Εσχάτος. Αν μη τι άλλο, γνωρίζει πολύ καλά τον Φώτση, αφού είναι συμπαίκτης στις μικρές εθνικές ομάδες όλα τα τελευταία χρόνια. Όπου είναι βεβαίως, ένα... ο Φώτσης είναι ο Στάρεκη, mm-hmm. και όχι ο Δορκοπή. Mm-hmm. Ο Ράτζα έχασε την μπάλα. Ο Τιρόγκα, πρώτη του απόπειρα, το πρώτο του καλάθι. Ο Τιρόγκα που βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο οποίος ως τώρα έχει επιβάλλει απόλυτα τον νόμο του πρωταγωνιστές τον Μποντιρόγκα εδώ και τον Ρέμπρατζα. Ο Μποντιρόγκα για άλλη μια φορά σκοράρει. Έχει 11 πόντους με 5 στα 5 σουτ και μια εύστοχη βολή. Ο Μποντιρόγκα ο οποίος έχει εξουδετερώσει την άμυνα του Παπα-Νικολάου που στο προηγούμενο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ καλή. Πολύ αποτελεσματική. Γι' αυτό και ο Ζούρος ετοιμάζει τον Μπουντούρη προφανώς για να μαρκάρει τον Μποντιρόγκα. Τόμιτς. 21-12, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Φώτσης ψηλά για το rebound από το άστοχο σουτ του Ράτζα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα επέκτης του Παναθηναϊκού. Τώρα όμως ο Καλαϊτζής σε φορμά προς το καλάθι. Πάσα ευνηδιασμού του Ράτζα, Ρίβερς και Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός για μια φορά κατάφερε να κάνει το κομμάτι του. Ο πρώτος ευνηδιασμός. 21-14 του Ολυμπιακού με 22-16 όπως βλέπετε εδώ στην κάρτα. Έχει πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας, 8 στα 12 τίποτα με τον Μποντιρόγκα μπροστάρι, έχει 5 στα 5 ο Ιουγκοσλάβος, 1 στα 2 τρίποτα. Την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός δεν έχει εκτελέσει καθόλου, δεν έχει σκοράρει καθόλου από τη γραμμή, μία βολή και αυτή άστοχη από τον Δορκοφίκη, 41% στα τίποτα διαφορά, και 40% στα τίποτα. Προκύπτει από το ποσοστό ευστοχίας στα τίποτα. Σε ρόλο center και γύρω του. Τους τρεις κοντούς και τον οικονόμου, δηλαδή Μπουντούρη, Τόμιτς, Ρίβερς και οικονόμου. Για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν ο Καλαϊτζής, ο Μπαλογιάννης που επέστρεψε, ο Φώτσης, ο Κοχ και ο Ρέμπρατσα. Ο Μποντιρόγκα παραμένει στον πάγκο παρά το πυρηνικό του, θα λέει κανείς, ξεκίνημα. Ο Μπαλογιάννης προσπαθεί να ξεφύγει απέναντι του ο Ρίβερς. Στο συνέξι λοιπόν ο Παναθηναϊκός που από το 9-8 και έπειτα έχει συνεχώς το προβάδισμα με μια διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 9 πόντους. Ο Βαριάδης έδωσε 5 δεύτερα και νομίζω σωστά, καθώς ο Μπαλογιάννης έμεινε για περίπου τόσο χρόνο πιεζόμενος από τον προσωπικό του αντίπαλο χωρίς να πασάρει την μπάλα. Και ο Ολυμπιακός με τον οικονόμο ακούτε τα σφυρίγματα, θα τα ακούτε ως το τέλος, οπότε γίνεται κάτοχος της μπάλας. Για τρεις ο Τόμιτς, ριμπάντ από τον Μπουντούρη μετά από μάχες. Σουτ της απελπισίας θα έλεγα από τον Τόμιτς, πάνω σε άμυνα από μακριά. Ο Μπουντούρης απέναντι στον Παλογιάννη, ψάχνει διάδρομο, ψάχνει στήριγμα. Φέμερλινγκ. Α, μπράβο. Τώρα ο Ολυμπιακός τη βρήκε τη λύση με σουτ από την περιφέρεια του Φέμερλινγκ. Ο Μπουντούρης αναγκάζεται να κάνει φάουλ για να σταματήσει τον Καλαϊτζή. Ένα λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Χωρίς σκορ ακόμα. Φώτσης. Καλαϊτζής. Ο Κοχ θα σημαδέψει εντελώς αφρούρητος. Και πολύ άτυπος έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Ρίβερς. Πατάει τον γκάζι. Αλλά ο Ρέμπρατσα παραμονεύει εκεί με ανοιχτά τα χέρια. Ο θερματοφύλακας. Άλλο ένα φάουλ που αναγκάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με τον Τόμιτς όμως αυτή τη φορά. Δείτε πάλι την τάπα του Ρέμπρατσα. Όσο και αν φωνάζουν στον πάγκο του Ολυμπιακού, η μπάλα ανέβαινε. Είναι καθαρό. Κόψιμο, η μπάλα ήταν στην άνοδο. Τρίτη τάπα του Ρέμπρατσα ήδη, αν δεν απατώμε για να σιγουρευτούμε και από το φίλο. Τι έκανε εντύπωση στην φάση αυτή του Ρέμπρατσα, Νίκο. Ενώ υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ο τελευταίος του Παναθηναϊκού που θα γυρίσει, έχει γυρίσει πρώτος και περιμένει το Rivers για να του δώσει το stop. Καλαϊτζής, πάνω από το κεφάλι του Μπουτούρη. 24-16. Ο Μποντιρόγκα λείπει εδώ και αρκετή ώρα και όμως η διαφορά δεν φαίνεται. Τουλάχιστον δεν φαίνεται, δεν αντικατοπτρίζεται στο σκορ. Δεν φαίνεται γιατί ο Παναθηναϊκός έχει βρει ρυθμό, έχει ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα, ιδίως στην εκδήλωση των επιθέσεων τώρα. Σε λίγο θα πει στο παιχνίδι ο Τζεντίλε, τον είδατε
κατευθύνεται στην καρέκλα του Αναδρομακτικού. Ο Τόμιτς εντελώς ελεύθερος έχασε το σουτ. Κανένα σφύριγμα σε αυτή τη σύγκρουση. Ο Ρίβερς πάει για το σλάλομ, αλλά τελικά αναγκάζει να πατήσει φρένο που είδε πάλι τον Ρέμπρασα και τον Φότσι να περιμένουν. Ο 4-16 Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει στην δεύτερη περίοδο. Σκοράρει τώρα με τον Μπουτούρη, ο οποίος παίρνει και το τρίτο φάουλ του Μπαλογιάννη. 24-18 από τον Πολύπυρο Μπουτούρη. Ένα καλάθι που ακριβώς αυτό ήταν αποτέλεσμα της εμπειρίας του Μπουτούρη και του Τσαμπουκά, με τον οποίο ενήργησε στην συγκεκριμένη φάση. Ο Μποντιρόγκα επιστρέφει. Ο Μπαλογιάννης πάει στον πάγκο. Ενώ ο Τζεντίλε πέρασε στη θέση του Καλαϊτζή. Εδώ βλέπετε και τον Αλβέρτη, τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα ο Βράντοβιτς. Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι έχει πρόβλημα τραυματισμού. 24-18 γύρισε και ο Ράτζα στην πεντάδα του Ολυμπιακού μετά από 2 λεπτά απουσίας. 24-18. Τζεντίλε. Μποντιρόγκα κυνηγάει πλέον ο Μπουντούρης. Ο Τόμιτς ήρθε να δώσει τη βοήθεια, παρά λίγο χάσει την μπάλα ο Μποντιρόγκα, αλλά τελικά επενεύει ο Κοφ και διόρθωσε τα πράγματα. Και ο Τζεντίλε εντελώς αφρούρητος, δεν είχε παρά να σημαδεύσει. Αφρούρητος γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού είναι προσαρμοσμένη πάνω στον Μποντιρόγκα. 27-18, 27-20 τώρα. Ο Ράτζα έχασε ένα καλάθι που φαινόταν βέβαιο, αλλά πήρε φάουλ στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό βγαίνει το κέρδος πάντως, αφού δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Ράτζα. Ο Ρίβερς έξω για πρώτη φορά. Αποσύρεται και ο Οικονόμου που πέρασε απαρατήρητος. Οι μόνοι που πρόσεξαν την παρουσία του βεβαίως ήταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Βούξεβιτς και Παπα-Νικολάου ξανά στην πεντάδα. Χωρίς κλασικό τεσάρι ο Ολυμπιακός τώρα. Ράτζα από τη γραμμή του φάουλ, 27-20. Από 13 λεπτά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Παπα-Νικολάου κυνηγάει τον Φότση και ο Μπουντούρης παραμένει φρουρός του Μποντιρόγκα. Εδώ οι δυο τους. Στερεί ο Παναθηναϊκός, 5 δευτερόλεπτα. Έκλειψε ο Βούξεβης. Νομίζω ότι είναι η πρώτη νίκη της άμυνας του Ολυμπιακού επί του Μποντιρόγκα. Ο Ράτζα έβγαλε μια υπέροχη πάσα στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ήταν έτοιμος να σκοράρει. Πήρε το φάουλ από τον Κοφ, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή. Ξανά η πάση. Ο Πάτρικ Μπέρκ στο παιχνίδι. Αποσύρεται ο Ρέμπρατσα. Νομίζω ότι με την κίνηση αυτή που έχει κάνει τώρα ο Ζούρος, του Παπα-Νικολάου δηλαδή στο 4, εφόσον υπάρξει καλή κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Ολυμπιακού και περάσει την κατάλληλη στιγμή του Παπα-Νικολάου, μπορεί να κάνει ο Παπα-Νικολάου τη ζημιά. Γιατί έχει την έκρηξη, έχει την δύναμη να το κάνει με στη ρακέτα. Καλύτερα από τον Τεφορμέ Οικονόμου και καλύτερα από τον σίγουρα όχι πολύ έμπειρο, ειδικά σε τέτοια μάτσα, Δορκοφίκη που ξεκίνησε την πεντάδα. Μία στις δύο βολές από τον Παπα-Νικολάου. 27-21. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Τρίτο για τον Ολυμπιακό, 4 έχει ο Παναθηναϊκός στην δεύτερη περίοδο. Αλλά 3 προσωπικά έχει μετά από αυτό το σύριγμα και ο Ντούσαν Βούξεβιτς. Εκτός δηλαδή του Μπαλογιάννη, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο. Ο Παπα-Νικολάου πετάχτηκε μπροστά στον Φότση, αλλά δεν μπόρεσε να κλέψει την μπάλα. Ούτε καν άρχισε να τρέχει το χρονόμετρο. Μηδέν λοιπόν στο πηλίκο. Τζεντίλε. Κοφ για 3. Δεύτερη φορά άστοχος, αλλά ο Μπέρκ είναι παρόν στο rebound. Τζεντίλε. Τι να φέρει. Εντάξει. Αρχίσανε να φέρνει τα ρότα μαγικά, αλλά Χάρλον. Να ο Νάντο Τζεντίλε. Ο τρελός που έλεγαν στην Ιταλία. Στα νιάτα του σούτερ από τα 10 μέτρα, σούτερ από τη σέντρα. Έκανε όποια παλαβομάρα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ράτζα. Φώτσης, στο rebound. Ο Φώτσης, ο οποίος δεν άφησε ελπίδα στους Ολυμπιακούς εδώ για το φιλικό rebound, καθώς μάζεψε την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη.
29-21 από τον Μπέρκο, ο οποίος παίρνει και το φάουλ. Κοιτάξτε την προσπάθεια του Μπέρκ. Αυτό που δεν είδαμε ήταν η θαυμάσια πάσα του Φώτση. Και αυτό που είδαμε είναι ότι τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση, αλλά και σε πολλές προηγούμενες, ο Ράτζας στην άμυνα είναι θεατής. 5-45 το ακόμα. Τον παίκτη του πήγε να τον μαρκάρει τώρα ο Παπα-Νικολάου, ο ίδιος κοίταζε. Παρεμπιπτόντος στα rebound είναι 18-12 υπέρ του Παναθηναϊκού. Βούξεβιτς, Τόμιτς για τρεις. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό τώρα, την διαφορά. Στα μισά περίπου της δεύτερης περίοδου όλα αυτά. Ο Βοντιρόγκα θέλει να παρασύρει τον Μπουντούρη πιο κοντά στο καλάθι. Βρίσκεται τον τρόπο. 31-21. Και περίπου 7 λεπτά να σκοράρει ο Μποντιρόγκα. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Για πρώτη φορά στους 10 πόντοι. Μπουντούρης, Βούξεβιτς με τον Μπέρκ μπροστά του ξαφνικά. Ο Βούξεβιτς θα περάσει. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, καθώς βρήκε μπροστά του το σέντερ του Παναθηναϊκού. Θα ήταν ανόητο να πασάρει, θα ήταν πιο ανόητο να στάρει. Το ενδεδειγμένο ήταν να διεισδύσει, καθώς ήταν βέβαιο ότι θα τον περάσει τον Μπέρκ και έτσι κέρδισε το φάουλ, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Η εγρήγορση του Φώτση στην άμυνα αποσόβησε το καλάθι, αφού ο Βούξεβιτς και κάνει πόντους διαφορά περίπου 4 λεπτά νωρίτερα, αλλά η αντεπίθεση του Ολυμπιακού με αιχμή, κυρίως τον Παπα-Νικολάου, τον έχει φέρει σε απόσταση βολής πια. 34-31, 1,5 λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μποντιρόγκα με τον Κοχ, τον Τζεντίλε, Ολυμπιακός χωρίς τον Βούξεβιτς, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Βήματα του Μποντιρόγκα. 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μποντιρόγκα 13 πόντι του μέχρι τώρα, με ένα μόνο άστοχο σούτ. Αλλά τους 11 αυτούς 13 τους έχει στην πρώτη περίοδο. Ξανά η προσπάθειά του. Πολλά βήματα. Έκανε μια μικρή βόλτα ο Μποντιρόγκα εκεί. Ο Ρίβερς έχασε την μπάλα από τον Τζεντίλε, ο οποίος κατάφερε πεσμένος να βγάλει πάσα ευνηδιασμού. Ο Ράτζα έρχεται με χίλια για να σταματήσει να επιτεθεί, με 5 τώρα... πόντους στο τελευταίο λεπτό, τρίποντο του Ριζασέ και δίποντο του Ρίβερς, ο οποίος πατούσε την γραμμή. Και τώρα ο Μπράντοβιτς στα αποδυτήρια θα ψάξει να δει τι έφτεξε. Σε ένα ημίχρονο που είχε συνεχώς το πάνω χέρι και τελικά, ενώ είχε πάρει και μια διαφορά 10 πόντων και υπερήχε του Ολυμπιακού σε όλους τους τομείς, κατέληξαν οι δύο ομάδες ισόπαλες. Αυτή η ισοπαλία είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός με βάση την εμφάνισή του και με βάση τα στατιστικά στοιχεία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν αυτό το γεγονός, δηλαδή το ότι το ημίχρονο παρότι είχε, στο ημίχρονο αυτό είχε μια υπεροχή ο Παναθηναϊκός, έληξε ισόπαλο, δίνει πρόσθετο ενδιαφέρον στο δεύτερο μέρος του αγώνα, όπου πλέον μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι όλα είναι δυνατά. Από 31. Οι δύο επιθετικά ενήργησαν επιπόλαια. Κατάφεραν με αυξημένη κινητικότητα, όπως επεσήμανε από τη στιγμή που ο Παπα-Νικολάου μπήκε στη θέση 4, να γίνουν απειλητικοί στην επίθεση, να καλύπτουν τα κενά στην άμυνα και έτσι να φτάσουν στην ισοφάριση. Το γεγονός αυτό προδικάζει ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο, όπου θεωρητικά τουλάχιστον τα πάντα είναι ανοιχτά. Καθώς αν εξαιρέσει κανείς τον Βούξεβιτς που έχει 4 φάουλ και από την άλλη τον Παλογιάννη που έχει 3, δεν υπάρχουν σημαντικές φορές στις δύο ομάδες και οι εναλλακτικές λύσεις τόσο από μια πλευρά όσο και από την άλλη είναι πάρα πολλές. Να θυμίσουμε ότι στον Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει καθόλου ο τραυματισμένος Αλβέρτης, ενώ τώρα εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πεντάδα του ο Ρότζερς. Ήταν αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο, όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Όταν έχει την δυνατότητα, μόλις στο δεύτερο ημίχρονο, να εμφανίζει την πεντάδα ένα παίκτη σαν τον Ρότζερς, όπου είναι κίνδυνος θάνατος ιδίως στην επίθεση, αυτό τα λέει όλα. Στο μεταξύ όμως ο Τόμιτς ξεκινάει με το πρώτο του τρίποντο και δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον Ολυμπιακό. Είχε να προηγηθεί από το 8-7 ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την μπάλα δική του. Με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος βλέπει όλη την πεντάδα του Παναθηναϊκού μπροστά του και σταματάει. Για να γίνει η επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. 36-39.
στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, του πρώτου τελικού. Και τώρα 36-41 από τον Ράτζα που παίρνει και φάουλ. Ο οποίος Ολυμπιακός πια ενεργεί πολύ όρημα στην επίθεση. Είδες πόσο Παπα-Νικολάου, ενώ έκλεψε την μπάλα, δεν έκανε τρέλες να πάει γρήγορα στο καλάθι. Έβγαλε στο Rivers και πήγαν οργανωμένα. Περάσανε πολύ σωστά στο Ράτζα, ο οποίος πήρε τον goal foul. Το πρώτο φάουλ από τον Rogers. Εδώ ο Ράτζα. Θυμηθείτε ότι ο δεύτερος τελικός θα γίνει Τετάρτη βράδυ στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο τρίτος την επόμενη Κυριακή πάλι στις 9. Εδώ. Το μετά βλέπουμε. 36-42. Το κοινό βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός ζορίζεται, προσπαθεί να ενθαρρύνει με χειροκροτήματα και συνθήματα. Η κούμπα πια είναι θεματική. Από το συν 10 ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 6. Από το συν 10 και μετά έχει βάλει 5 πόντους και έχει δεχτεί 21. Καλαϊτζής. Ρέμπρατσα. Πίεση χρόνου. Πολύ κακή επιλογή. Βεβαίως ήταν η πίεση του χρόνου. Ναι, η κόρνα ακούστηκε την στιγμή που η μπάλα ήταν στον αέρα. Μπάλα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Η επιλογή ήταν αναγκαστική. Απλώς ο Παναθηναϊκός σαν σύνολο λειτουργήσε λάθος επιθετικά. Τόμιτς για το σύν 9. Ω! Μάλιστα. 36-45. Με τον Τόμιτς, ο οποίος μπήκε αφιονισμένος στο δεύτερο ημίχρονο, στον πρώτο και μείνει στα ριχά. Δύο μόλις πόντι με ένα στα 4 σουτ. Πάλι του Ριζασέ στον Ρότζερς μακριά την μπάλα. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση του Παναθηναϊκού, γιατί φυσικά δεν μπορούν να μείνουν αυτοί αυτό το 9-0 με το οποίο ξεκινάει ο Ολυμπιακός αναπάντητο. Εδώ κάπου εκεί στο βάθος ο Ριζασέ χρεώνεται με φάουλ απέναντι στον Ρότζερς. Και ο Ρέμπρατσα απ' έξω βρίσκει στόχο. Το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού μετά την ανάπαυλα. 8 πόντου από τον Ρέμπρατσα. 4-6. Ο Παναθηναϊκός πιέζει σε όλο το μήκος και το πλάτος του Κυπρόδου. Ο Ράτζα κουβαλάει την μπάλα. Αλλά ο Ράτζα είναι κρυφός playmaker. Βήματα, ναι. Μπήκε εκεί ο Κοχ μέσα στα πόδια του Ράτζα και τον μπέρδεψε. Περίμενε και ο Ρέμπρατσα. Δεν ξέρω αν η φάση περιέχει κάποιο φάουλ, ξέρεις. Εδώ νομίζω ότι ο Κοχ κάνει φάουλ από τους. Περισσότερη ηρεμία ζητάει ο Ζούρος από τους παίκτες του. Φοβάται μήπως παρασυρθούν σε υπερβάλλοντα ενθουσιασμό μετά από αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα. Ο Ρέμπρατσα ξανά. Δύο συνεχόμενα καλάθια του Σέρβου κάνουν τον Παναθηναϊκό να νιώθει λίγο καλύτερα, να πλησιάζει λίγο πιο κοντά. Ράτζα. Τόμιτς. Σειρά του Rivers. 40-40. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 3 στα 3 τρίποντα. 2 Τόμιτς, 1 ο Rivers. Ο Ολυμπιακός που γενικά έχει μεγάλη ευτυχία σήμερα στα σούτ. Ο Ριόγκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Αλλά ξανά στον Ρέμπρατσα. Φάουλ και καλάθι. Φάουλ του Τόμιτς που ήρθε να βοηθήσει τον Ράτζα όταν αυτός είχε χάσει την μονομαχία. Ο Ράτζα προσπάθησε να παίξει άμυνα από μπροστά την τελευταία στιγμή. Και φυσικά από τη στιγμή που ο Ρέμπρατσα έγινε κάτοχος της μπάλας, βρέθηκε αντίπαλος με τον Τόμιτς. 7 στα 12 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός. 3 στα 3, σωστά είπες, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν αλλάζει το σκορ. 40-48. Να ο Ζέλκο Ρέμπρατσα. Έχει 10 πόντους, 15 από τη Ρόγκα. Αυτή είναι η μόνη παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν φτάσει σε διψήφιο αριθμό. 41-48. Μόνο ο Ρέμπρατσα έχει σκοράρει για τον Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο. Παπα-Νικολάου και Τόμιτς. Ράτζα. 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Κακή πάσα του Ριζασέ. Πολύ κακή πάσα. Ο Διρόγκα, Πελάβνη, Κοχ για 3. 44-48. Η απάντηση του Παναθηναϊκού από τα 6-25 με τον Κοχ. Δράστη. Το πρώτο του καλάθι. Έκρηξη από την κερκίδα. Του Τόμιτς αλλοιώθηκε, διαμαρτύρεται πολύ έντονα. Φάει φάουλ ο Τόμιτς προς τον Σπυρίδωνα. Άλεγα ότι ζητάει τεχνική ποινή. Και τεχνική ποινή. Με τον ποινή, τρόπο που διαμαρτύρεται. Θετικό φάουλ του Κόφ. Ο Τόμιτς παίρνει στην εξέλιξη της φάσης, αυτό που ήθελε, ένα σφύριγμα δηλαδή. Καλό θα ήταν πάντως να βλέπαμε και τις δύο φάσεις. Ευκρινές εάν και γίνει φάουλ ή όχι. Είδατε στις κάρτες ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα, αλλά ο Ολυμπιακός απαντά με τρίποντα. Ακούμε τον Γιώργο Συρίγο.
Γιώργο. Ο Ηλίας Ζούρος έδωσε συγκεκριμένες εντολές στους παίκτες του όσον αφορά πώς θα αποφύγουν την πίεση του Παναθηναϊκού, καθώς θεωρεί ότι έγιναν λάθη στις προηγούμενες φάσεις, ενώ για την επίθεση ζήτησε μεγαλύτερη υπομονή, μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση και η μπάλα να περνάει κοντά στο καλάθι. Να διευκρινίσουμε ότι η πρόσβαση στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν επιτρέπεται στον ρεπόρτερ μας, γι' αυτό και ακούτε ρεπορτάζ από τη μία πλευρά συνήθως. Ράτζα. 44-50. Ο Ράτζα με το αυτοκρατορικό στυλ. Μπορεί να ισοφαρίσει, αν αξιοποιήσει την επίθεση, μπορεί και να προηγηθεί. Φάουλ πάντως, Παπα-Νικολάου για να σταματήσει την επέλαση του Ποτηρόγκα. Το δεύτερο για τον Παπα-Νικολάου και το τρίτο για τον Ολυμπιακό στην τρίτη περίοδο. Το σκορ είναι 52-50 υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε προηγηθεί με 9 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Αλλά τώρα το μάτς έχει ξαναγίνει τέρπι, 50-52. Πως διαμόρφωσε το σκορ ο Ποτηρόγκα πριν από λίγο με το πρώτο του καλάθι μετά την ανάπαυλα. Λαϊτζής για 3. Rebound του Τόμιτς, ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί. Ενώ ο Ζούρος ετοιμάζει ξανά τον Φέμερλινγκ, μάλλον αντί του κάπως καταπονημένου Ράτζα. Ποιος εδώ βέβαια, καταπονημένο σημεί, είναι μια έξεφαση στον Τόμιτς, αυτός αστοχή εξεπαθής. Ποτηρόγκα. Ρότζερς για το προσπέρασμα, ναι, 53-52. Να, ο Παναθηναϊκός λοιπόν που επιστρέφει από το πλήν 9 στο συν 1. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Εντυπωσιακές εναλλαγές στο σκορ. Μεγάλο μάτς. Ο Τόμιτς κερδίζει φάουλ από τον Κοκ. Τρίτο φάουλ του Κοκ. Δύο βόλες για τον Τόμιτς που φαίνεται να χτύπησε λίγο. Είστε με 4 πόντους. Χαϊκή. Εκείνο... Το προβάδισμά του αν αστοχίσει στη δεύτερη βολή ο Ρέμπρατσα. 57-53, 16 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα ακόμα. Εντυπωσιακή εξέλιξη πάντως και σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9 στην αρχή και τώρα βρίσκεται πίσω με 5. 58-53 στο ξεκίνημα κιόλας της τέταρτης περίοδου. Προηγήθηκε με 10 στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκε να χάνει με 9 στο ξεκίνημα του δεύτερου και τώρα είναι πάλι στο συν 10. Σε ένα μάτς με απίστευτες πραγματικά εναλλαγές. 65-53. Αυτό το ματσάρισμα από τον Ρισασέ πάνω στον Ποτηρόγκα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Γιουγκοσλάβου, ο οποίος έπαιξε, κινήθηκε προς το καλάθι του Ολυμπιακού, σαν να μην υπήρχε άμυνα απέναντί του. Ράτζα. Προσπαθεί με το έτσι θέλω να φτάσει στο καλάθι, παίρνει φάουλ. Έχει να πετύχει καλάθι περίπου από το 25ο λεπτό και έχουμε περάσει το 31ο. Μια βολή μόνο έκτοτα. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός έχει σερί 19-1. Απίστευτο πραγματικά. Ο Ρίβας στον πάγκο. Και ο Ντίνο Ράτζα στην γραμμή αφού σκουπιστεί το τερέν. Ο Τόμιτς αποσύρθηκε. Ο Τόμιτς πολύ εκνευρισμένος στον πάγκο, προς κάποιον φώναζε, δεν πρόλαβα να δω ποιον. Εκεί πάντως στην γειτονιά εννοώ, στον πάγκο του Ολυμπιακού προς κάποιον φώναζε. 65-54. Από τον 15ο πόντο του Ράτζα. Καλαϊτζής. 67-54 από τον Καλαϊτζή που έπιασε ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα και εκτέλεσε. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα τη μεγαλύτερη διαφορά, 13 πόντους. Και βέβαια είναι περικό να πούμε ότι είναι πια το πολύ μεγάλο φαβορί για να φτάσει στην πρώτη μηγή. Βούξεβιτς μπροστά στον Μπέρκ. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Του Ρότζερ στο Ράτζερ. Στο Ράτζερ. Καινούργια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ούτε κάτω από το καλάθι, ο Ρότζερς, ο Ράτζα, τραβολογιούνται θα δει κανείς. Να ο Ράτζα. Το λεπτά και κάτι
για να συντηρήσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη διαφορά των 13 πόντων ή για να κάνει μια ίστατη αντεπίθεση ο Ολυμπιακός, που πάντως δείχνει εικόνα νικημένης ομάδας. Ράτζα με τον Μπέρκ στην πλάτη του. Γύρισε, προσποιήθηκε, σημάδεψε στη γωνία τον Ριζασέ. Εναντίον πολλών και όμως βρήκε στόχο, 67-56. Ο Γάλλος είναι ειδικό σε κάτι τέτοιες φάσεις. Διείσδυση και σούτ εκτός καλής ισορροπίας. 7 λεπτά χωρίς καλάθι, εντός παιδιάς και Ολυμπιακός. Ο Ντιρόγκα στον Κοκ. Ολυμπιακός μάλλον γύρισε ζώνη. Ο Ράτζα θα μαζέψει αυτό το rebound. Ο Ρότζερς έχασε μια μεγάλη ευκαιρία γιατί πήρε την μπάλα χωρίς πίεση, σούταρε χωρίς πίεση. Στην καρδιά της ερυθρόλευκης ζώνης. Βούξεβιτς. Και απέναντι στη ζώνη ο Μπράντοβιτς επιστρατεύει τον Τζεμτίλε. Για τρεις ο Ριζασέ. Την μπάλα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζεμτίλε αντί του Καλαϊτζή. Διακόσα εδώ και ώρα χωρίς τον Παπα-Νικολάου που έσυρε το χορό της αντιπίθεσης στο πρώτο ημίχρονο. Και 17 για το τέλος, 67-56. Σηκώνεται και ο Φέμερλινγκ από τον πάγκο. Ο Ράτζα κλέβει μπροστά στον Μπέρκ, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Αναγκάζει απλά τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσει από την αρχή σχεδόν την επίθεσή του. 14 δευτερόλεπτα. Ο Αλβέρτης δροσίζεται όρθιο στην άκρη του πάγκου. Δεν νομίζω ότι θα περάσει το παιχνίδι από εδώ και πέρα, δεν τον είδαμε ακόμα. Βήματα. Φέμερλινγκ αντί του Ράτζα. 7 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Εδώ τα βήματα του Τζεντίλε. Σκέψου πόσο καταβεβλημένος πρέπει να είναι ο Ράτζα που ο Ζούρος αναγκάζεται να τον αποσύρει την ώρα που επιχειρεί την ίστατη αντεπίθεση. Βουξέβιτς, φάουλ του Τζεντίλε. 3-0 τα φάουλ σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 3 σε βάρος του Παναθηναϊκού. Φυσιολογικό αποτέλεσμα γιατί ο Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός αμήνεται και σε ζώνη η οποία συνήθως προφυλάζει αρκετά από τη φθορά. Θεωρητικά τουλάχιστον. Ναι, θεωρητικά τουλάχιστον. Κουντούρης. Επιθετικό φάουλ, 5ο φάουλ του Βούξεβιτς. Ο Ζούρος γελάει, για να δούμε όμως τη φάση ξανά. Είναι πρώτα αμυντικό από τον Κόχ, ο οποίος έχει βάλει το χέρι του δυο φορές αντικανονικά και μετά σπρώχνει ο Βούξεβιτς. Στη θέση του Βούξεβιτς ο Ρίβερς, 6-39 ακόμα. Μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό Μποντιρόγκα, 21, Ρέβρατσα 16, τρίτο σκόρερ ο Ρότζερς με 8, τον Ολυμπιακό 15, ο Ράτζα 11, ο Τόμιτς και οι δύο είναι στον πάγκο. 9 ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος επίσης είναι στον πάγκο. Μποντιρόγκα απέναντι στον Μπουτούρη. Επιθετικό φάουλ από τον Μποντιρόγκα αυτή τη φορά. Φάση που έμοιαζε πολύ με την προηγούμενη. Είναι, αλλά μόνο που εδώ σφύριξε ο πρώτος διαιτητής, ενώ στην προηγούμενη είχε σφύριξει ο δεύτερος ο Σπυρίδωνος. Η διαφορά εμπειρίας και κλάσης των δύο διαιτητών δίνει το αποτέλεσμα. Τη λύση. Όχι, δίνει το αποτέλεσμα. Τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο φάουλ, ομαδικό φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για βολές τώρα. Πολύ νωρίς, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αργήσει ακόμα. Μένουν 6 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Λάθος του Μπουτούρη. Φάουλ του Οικονόμου. Ο οποίος φρόντισε να μην το κάνει άγραφο και να μην κινδυνεύσει με ιδέα αθλητικό. Ο Μποντιρόγκα ζητάει τα ρέστα από τον άλλοτε συμπαίκτη του. Και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Παίκτης κλειδί στις φετινές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και σήμερα ο Τζόνι Ρότζερς, δείτε την κάρτα που μας έδωσε η Βίκη Μιχέλη. Στην νίκη του Παναθηναϊκού στον δεύτερο γύρο του αθλήματος εδώ έβαλε 15 πόντους χωρίς να αστοχίσει εντός παιδιάς, έδωσε και 4 ασίστ, ενώ στο αντίστοιχο μάτς στο Φάλιρο όλα 0. Πολύ γλαφυρή θα λέγει κανείς η κάρτα αυτή και σήμερα ο Ρότζερς, τον βλέπετε κάπου εκεί στο βάθος, τα κόκκινα μαλλιά, έχει 8 πόντους. Όλους αυτή την τελική, από ό,τι φαίνεται, επίθεση του Παναθηναϊκού από τότε που ο Ολυμπιακός δηλαδή είχε καταφέρει να περάσει μπροστά και έπειτα. 8 πόντια από τον Ρότζερς με 1 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα,
δύο κλεψίματα, μία assist, ένα rebound. Μαλίκο, ξέρεις τι πολυτέλεια είναι για τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς να βγάζει ξαφνικά από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο να παίκτη σαν τον Ρόντζερς. Ξεκούραστο. 19 πόντους έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από λάθη αντιπάλου. Ολυμπιακός 12. Φάουλ υπέρ του Μποτιρόγκα. Ο Μποτιρόγκα, ο οποίος έχει κάνει την μεγάλη ζημιά σήμερα στον Ολυμπιακό, παρά τα 4 προσωπικά του λάθη, έχει 5 στις 5 βολές, 8 στα 9 τίποτα, ένα χαμένο τρίποντο και 6 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο, παρακαλώ. Διαφορά τώρα μπορεί να φτάσει και τους 13, όμως όχι, ο Μποτιρόγκα πρώτη άστοχη βολή του στο παιχνίδι. Το Ράτζα έτοιμος να μπει για το τελευταίο εξάλεπτο. Και τρίτη συνολικά αστοχία του συμπεριλαμβανομένων των δύο εντός παιδείας. Σε ένα τρίποντο και σε ένα δίποντο. 12 η πόντη της διαφοράς. Rivers απέναντι στον Koch, ο οποίος έχει χτίσει πολύ υδρότα στην άμυνα. Rivers. Ο Τόμιτς που ξαναμπήκε στο μάτς. Ριζασέ. Ουσιαστικά το σταμάτησε ο Μπέρκ. Ο Παναθηναϊκός, Νίκο μου, εδραίωσε την κυριαρχία του πια με την πολύ καλή του άμυνα και στο κρίσιμο σημείο ακουγόντας την μπάλα στην επίθεση στον Ρεμπράτσα. Ρότζερς βρήκε τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ βρήκε τρόπο να γυρίσει στον Κοχ. 5 δευτερόλεπτα. Πήγε να γίνει το λάθος. Ο Τζεν Τίλε δίνει τη λύση, διαφορά στους 14. Αυτό θα μοιάζει σαν μαχαιριά στην καρδιά για τον Ολυμπιακό. Εδώ και ουσιαστικά και τυπικά θα λέει κανείς το παιχνίδι του, τυπικά όχι, βέβαια, 75 και 15. Στην ουσία όμως το μάτς με αυτό το καλάθι του Τζεν Τίλε, με την εκνοή του χρόνου της επίθεσης, το μάτς κρύφηκε καθώς ο Παναθηναϊκός προηγείται με 14. Μείνει ένα πεντάλεπτο για να δούμε αν υπάρχουν άλλες συγκινήσεις σε αυτό τον πρώτο τελικό. 70-56. Παπα-Νικολάου. Πάει να εκβιάσει το φάουλ, μάλλον παρά το άμυνα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι απροσπέλαστη. Ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά σήμερα παρουσιάζει τρομερά σκαμπανεβάσματα. Το έχουν ξαναδεί, δεν τα δείχνει μόνο από αγώνα σε αγώνα, αλλά και από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο. 3-1 τώρα. Ο Rivers ψάχνει το τρίποντο, αφού η ομάδα του υπολείπεται 14 πόντων. Οικονόμου, επιθετικό φάουλ, κερκίδα. Πολύ το χαίρεται, όπως καταλαβαίνετε. Να, ο Οικονόμου που δεν έχει πετύχει πόντο. Εδώ εμβόλυσε τον Rodgers. Άλλη μια πολύ αποτελεσματική ενέργεια από τον Johnny Rodgers. 4-24, 70-56. Όλα δείχνουν ότι στο τέλος της βραδιάς θα είναι ο Παναθηναϊκός που θα προηγείται με 1-0. Το δεύτερο μάτς, Τετάρτη βράδυ στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο την άλλη Κυριακή, 9, εδώ. 73-56. Ο Μποτιρόγκα το γλεντάει με την ψυχή του, το δίνει ο Αλβέρτη στον πάγκο. Αυτό έλειπε από την σημερινή του συλλογή. Τρία και 55 για το τέλος. Μένει να μάθουμε ουσιαστικά το τελικό σκορ, διότι τον νικητή τον ξέρουμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή, σχεδόν απίστευτη, στα όρια του απίστευτου, η αφλογιστία του Ολυμπιακού. Από το 25ο και μετά, δηλαδή σε 11 λεπτά, έχει μόνο ένα καλάθι και δύο ελεύθερες βολές. Ένα καλάθι του Ριζασέ και αυτό ένας εναντίον τριών και δύο ελεύθερες βολές. Λες και κάποιος έσβησε τη μηχανή. Δεν είναι. Έπαιξε πολύ καλή, πάρα πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Πολύ πιεστική, δυσκόλεψε την κυκλοφορία της μπάλας, έκλεισε τους διαδρόμους. Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν αυτή που έβαλε την σφραγίδα στο αποτέλεσμα. Ο Τόμιτς στη γραμμή.
Ο Μπράντοβιτς εμφανώς πιο ήρεμος, πιο ήσυχος από την νωρίτερα. Ήταν η ομάδα του βρέθηκε στα καλά καθούμενα στο μείον 9 και λέω στα καλά καθούμενα γιατί αυτό το 9-0 του Ολυμπιακού συντελέστηκε μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Όταν το 36-36 έγινε 36-45. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Με το μάτς να έχει τελειώσει 4 λεπτά πριν το τέλος. Γιατί ο Ζούρος δεν κάνει οικονομία δυνάμεων τόσο στο Ράτζα όσο και στον Ρίβερς και τους κρατάει μέσα στο παρκέ. Τους χρειάζεται πολύ περισσότερο στα επόμενα μάτς παρά στο σημερινό το οποίο κατ' ουσίαν έχει τελειώσει. Να θεωρεί άραγε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο ανάκαμψης. Διαφορά στους 15, μένουν σχεδόν 4 λεπτά, 3.47. 74-58. Και ο πάντοτε του Παναθηναϊκός έχει νίκη μέσα στο παλέ, αλλά δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα έδρας, δεν χρειάζεται καν αυτή τη φορά διπλό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Παναθηναϊκό για να πάρει το τέταρτο του πρωτάθλημα. Του αρκεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που χρειάζεται ηρωισμούς μακριά από το σπίτι του. 74-60 με ένα καλάθι του Rivers. Gentile. 77-60. Ο Gentile έχει πετύχει 6 από τους τελευταίους 9 από τους Παναθηναϊκού. Μπήκε γι' αυτό στο χώρο. Ράτζα. Παναθηναϊκός κερδίζει χωρίς να χρειαστεί να παίξει καθόλου ο Ρέμπρατσα στην τέταρτη περίοδο. Και το λέω διότι μέχρι το τέλος της τρίτης ήταν, αν όχι ο καλύτερος, πάντως ένας από τους δύο. Έγινε το εξής απλό. Ξεκίνησε ο Μπράντοβιτς με τον Μπέρκ για να ξεκουράσει λίγο τον Ρέμπρατσα, ο οποίος είχε φορτσάρει στο τρίτο δεκάλεπτο. Έγινε αυτή η διαφορά γρήγορα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Μπέρκ έπαιξε καλή άμυνα, παρέστη ανάγκη να επιστρέψει ο Ρέμπρατσα. 77-61 από την πρώτη βολή του Ράτζα. Ο Τιρόγκα παίζει λίγο με τον Παπα-Νικολάου. Ο Ζούρος τώρα σηκώνει τις ρεζέρβες του. Τον Κορκοφή και τον Κουντούρη. Μποντιρόγκα. Και φάουλ υπέρ του οικονόμου. Μέσα σε αυτήν την αναμπουμπούλα των αθλητικών μεταδόσεων, μην ξεχάσετε την καλύτερη από όλες. Τον τρίτο τελικό του NBA στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα από την Φιλαδέλφια. 1-1 είναι εκεί οι Lakers με τους Sixers. Όσο για την σειρά των τελικών της Α1, αυτή αρχίζει ξανά, συνεχίζεται μάλλον την Τετάρτη το βράδυ στο Φαλίρο. Όσο και αν σου φαίνεται απίθανο, Νίκο, το φάουλ που κέρδισε προηγουμένως ο οικονόμου ήταν η δεύτερη μόλις θετική συνεισφορά του, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται στη στατιστική, από την αρχή του αγώνα. Έχει 0 βολές, 0 τίποτα, 0-1 τρίποντο. Είναι το πρώτο φάουλ που κερδίζει, έχει 0 rebound. Ένα λάθος και το άλλο θετικό του ήταν μία assist. Όλοι και όλοι. Τώρα πέτυχε και ένα πόντο υπό τις ηρωνικές ζητοκραυγές των φίλων του Παναθηναϊκού. Αντί του Μπέρκ ξαναμπήκε ο Ρέμπρατσα στο παιχνίδι. Τώρα είναι του Ομπράντοβιτς η επιλογή αυτή που σηκώνει λίγη συζήτηση. Έχει αφήσει μέσα και τον Μποντιρόγκα και τον Ρέμπρατσα. Βέβαια αυτή είναι νεότερη από ότι ο Ρίβερς και ο Ράτζα. Αλλά όσο να είναι, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει και πολύ περισσότερα παιχνίδια τον Ολυμπιακό όλο αυτό το καιρό. Έφτασε ως την τελική ευθεία τριών διοργανώσεων ο φετινός Παναθηναϊκός. Πάντως θα είχα να παρατηρήσω το εξής. Εντάξει, ο Νίκος ο οικονόμου έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε στην Ιταλία, γύρισε στον Ολυμπιακό. Είναι ένας επαγγελματίας παίκτης. Δεν είχε παντρευτεί με τον Παναθηναϊκό. Έχει δικαίωμα να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπου νομίζει και ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να του συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με αυτή την πρωτοφανή χειδεότητα. Και πέρα από αυτό τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει, αλλά δεν νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορούν, ας πούμε, να υπάρχουν εν έτη 2001 και μάλιστα σε σπορ επαγγελματικά. Φίλιππε,
Ακόμα και ο Γκάλης θα τράβει αυτά. Εντάξει. Είναι... Κάποτε πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Αυτό πήγαμε. Ουσιαστικά η πραγματικότητα είναι ότι αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ. Πολύ φοβάμαι. Προσυπογράφω απολύτως αυτά που λες, αλλά δεν έχω την ψευδέστηση ότι μπορεί να διακοπούν κάποτε. Μα, εντάξει, δεν το λέω γιατί, επειδή θα το πω, θα διακοπούν. Ναι. Δεν μπορείς όμως να παραμένεις απαθής μπροστά σε αυτή τη συμπεριφορά. Τελευταίο δίλεπτο χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον. Ο Ρέβρας θα πει να φάλει αυτόν Σούλη, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Η πιέστα των οπαδών του Παναθηναϊκού θα συνεχιστεί για λίγη ώρα ακόμα. Τώρα φεύγει ο Μποντιρόγκα, φεύγει και ο Ρότζερς. Και οι δύο δέχονται τα συγχαρητήρια και του Μπράντοβιτς και των συμπαικτών του, συμπαικτώτους και όλων όσοι βρίσκονται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο και ο Ρέμπρατσα έκτισαν αυτό το 1-0. Με πολυτιμότερο κατά τη γνώμη μου παίκτη του αγώνα, τον Μποντιρόγκα, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα και συνέχισε να είναι πάρα πολύ καλός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά βεβαίως ο Ρέμπρατσα ήταν αυτός που στο κρίσιμο σημείο, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9, έβαλε πλάτη για την ανάκαμψη. Κουτούρης. 79-64, ένα καλάθι από τον Μπουντούρη. Τώρα στο φινάλε για την τιμή των όπλων. Το δεύτερο. Ο Μπαλογιάννης, ο Τζεντίλε, ο Φώτσης, ο Ρέμπρατσα. Το φάουλ του Παπα-Νικολάου. Πάντως ο Παναθηναϊκός και άλλους παίκτες που έκαναν πολύ θετική συνεισφορά, περισσότερο αφόρυβα τους υπόλοιπους, όπως ο Κοκ που έβγαλε την ψυχή του. Δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι δεν λες το σημαντικότερο, ότι ο Παναθηναϊκός είχε την πολυτέλεια να μην χρησιμοποιήσει σε αυτό το μάτς καθόλου τον Μίτλετον. Τον Αλβέρτη. Και καθόλου τον Αλβέρτη, που βέβαια εντάξει ο Αλβέρτης είχε πρόβλημα. Ο Φώτσες που δεν φάνηκε πολύ στον επιθετικό τομέα, μάζεψε 8 rebound στο πρώτο ημίχρονο. Τεράστια δουλειά. Κοντά 1-64. 81-67 με ένα τρίποντο της τελευταίας στιγμής από τον Τόμιτς, ο οποίος έφτασε στους 16 πόντους. Είναι πρώτος πρόεδρος του Ολυμπιακού μαζί με τον Ράτζα. Ο Τόμιτς έβαλε 2 στο πρώτο ημίχρονο και 14 στο δεύτερο. Αυτός ήταν που έβαλε, άναψε τη σπίθα της αντεπίθεση του Ολυμπιακού, αλλά και αυτή δεν σταμάτησε νωρίς. Πάντως έστω και έτσι, έστω και αν το μάτς τελειώνει με μεγάλη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είδατε, όσο είδατε, πασχολητώσει, ένα παιχνίδι συναρπαστικό με εναλλαγές, με συγκινήσεις. Σπάνια βλέπει κανείς τους τελικούς, τη μία ομάδα να προηγείται με 10, την άλλη να αντεπιτίθεται και να παίρνει προβάδισμα με 9 και τελικά το μάτς να κυλάει πάλι υπέρ του πρώτου και μάλιστα με αυτή τη διαφορά. 81-70 έχει γίνει τώρα το σκορ. Ο Ρέμπρατσα, παρότι το μάτς έχει κρυθεί, δεν πάβει να ασχολείται με τη χαμαλωδουλειά. 22 πόντοι από τον Ρέμπρατσα. 25 από τον Μποντιρόγκα. Έχουν σκοράρει και όλοι οι υπόλοιποι που πήραν μέρος στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και οι 9. Τέλος λοιπόν, 83-70, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο μάτς είναι την Τετάρτη το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φίλιππα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κέρδισε η ομάδα η οποία είχε τον έλεγχο, είχε το αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα και είχε την ικανότητα να αντιδράσει με πολύ αποφασιστικό τρόπο στα κρίσιμα σημεία. Και το κρίσιμο σημείο για τον Παναθηναϊκό ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9. Εκεί ο Παναθηναϊκός, δίνοντας την μπάλα στην επίθεση του Ρέμπρατσα και παίζοντας μια πολύ αποτελεσματική άμυνα, κατάφερε να γυρίσει πολύ γρήγορα το παιχνίδι και όχι μόνο να το γυρίσει αλλά να φτάσει σε μια διαφορά ακόμα και 17 πόντων. Νομίζω ότι με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός δεν έχει μόνο πια το πλεονέκτημα της έδρας.